Εδώ είμαστε. Βρισκόμαστε σε ένα λεβιτοστάσιο, το οποίο είναι μια δουλειά που την έκανα το 2013. Με φώναξε ο φίλος και πελάτης ο Τάκης ο Κοσμίδης να κάνω συντήρηση στο καλοριφέρ του. Υπήρχε μια κατάσταση εδώ πέρα λίγο μπέρδεμα και αφού του είπα 5 πραγματάκια και κέρδισα την εμπιστοσύνη του, με άφησε να κάνω εν λευκό ό,τι θέλω σε αυτό το λεβιτοστάσιο. Εν λευκό όμως. Δουλέψαμε γύρω στις 7 μέρες σε αυτό το λεβιτοστάσιο, εγώ και ο Γιάννης. Σε άλλο μου βιντεάκι εξηγώ τις εργασίες που είχαμε κάνει το 2013. Όπως κάθε χρόνο από το 2013 ερχόμαστε, κάνουμε συντήρηση το καλοριφέρ, όλα καλά. Ήρθαμε και φέτος το 2017, το κάναμε συντήρηση, καλό χειμώνα, σηκώθηκα, έφυγα. Και με παίρνει σήμερα γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, μου λέει «Μάστορα, το εργαλείο δεν δουλεύει». Του λέω «Σε μισή ώρα είμαι εκεί». Μετά από ένα-δύο ώρο με παίρνει πάνω τηλέφωνο, μου λέει «Αδερφέ, πρέπει να ζούμε σε παράλληλο σύμπαν». Λέω «Γιατί». Με λέει «Είπες μισή ώρα και πέρασα δύο ώρες». «Τάκι μου, τα παρατάω όλα και έρχομαι». Έρχομαι εδώ. Όντως ο καυστήρας δεν δουλεύει. Μπλόκο, έχω μπλόκο στον εγκέφαλο, κοκομπλόκο δηλαδή. Ο Μαστρογιάννης είναι συναισθηματικά δεμένος με το συγκεκριμένο καυστηράκι, γιατί το 2013 ήταν ο πρώτος καυστήρας που ξεκίνησε να τον κάνει πραγματική συντήρηση. Γιατί μέχρι τότε μου έφερνε τα εργαλεία, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε καφέ, πιάσε ραδιόφωνο, έναν καλό σταθμό. Και αυτός ήταν ο πρώτος καυστήρας που τον έκανε συντήρηση. Βγάλαμε την μπούκα, ελέγξαμε ακίδες, μπέκ, όλα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αφού δεν είχαν περάσει και δύο μήνες που κάναμε τη συντήρησούλα μας. Το κουμπώνουμε πάλι, βάζει το μπαρόμετρο πάνω ο Μαστρογιάννης και μας δείχνει 0. Και το ρωτάω τον Μαστρογιάννη, πες μου τι πιθανές βλάβες. Αφού το μοτέρ μου λέει φυσάει μέσα στο χώρο καύσης, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ρεύμα. Ελέγξαμε αν μας φέρουν τα από το βαρόμετρο, έχουμε βάλει πάνω και ένα εξαριστικό και ελέγχουμε άμα σε φέρνει πετρέλαιο εκεί πέρα. Και γυρνάει ο Μαστρογιάννης και τι μου λέει ρε φίλε, ήταν θεϊκό αυτό που είπε. Μάστορα μου λέει το πιο πιθανό να φταίει το κόμπλερ Αγγλίας πετρελαίου. Μόνο που δεν το φίλησα εκείνη τη στιγμή, γιατί χάρηκα πάρα πολύ, η συγκεκριμένη βλάβη είναι τόσο πονηρή που κάτι μαστόρια υδραυλική, ντεμέκ, που το παίζουν οι καυστηρατζίδες και έρχονται να σας κάνουν συντήρηση τα καλοριφέρ, ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν μπορούν να το φανταστούν. Και που λες, βγάζουμε την αντλία προς τα έξω και το κόμπλερ αντλίας πετρελαίου είχε παγωθεί από μέσα μεριά. Τι κάνει αυτό το κόμπλερ? Αυτό το κόμπλερ είναι με το αξονάκι της αντλίας πετρελαίου που κομπλάρει πάνω στο μοτέρ του καυστήρα. Όταν για κάποιο λόγο η αντλία πετρελαίου του καυστήρα είναι φρακαρισμένη, είναι ψωριασμένη ή οτιδήποτε, αυτό και πάρει μπρος το μοτέρ, για να μην κάψουμε το μοτέρ, αυτό το κόμπλερ ή σπάει ή χαλάει, όπως ένα άλλο κομπλεράκι που έχω εδώ πέρα από μια άλλη αντλία που είναι σπασμένη. Φυσικά ο σωστός ο μάστορας που σέβεται τον εαυτό του, έτσι, έχει μαζί του αν όχι όλα τα κόμπλερ της αγοράς, έτσι, είναι τα σχεδόν όλα τα κόμπλερ τα έχουμε μαζί μας, τα κουβαλάμε μαζί μας, καθώς και σχεδόν όλα τα νούμερα σε μπέκ ή τα κινήσιμα έστω. Βγάλαμε το φανταστικό μας κασελάκι, βγάλαμε το κομπλεράκι μας, το κούμπωσε πάνω ο Μαστρογιάννης και κατευθείαν ο καυστήρας έδειξε το χαρακτήρα του. Ο καυστήρας είναι ένας γκυρ, φυσικά ένας από τους αγαπημένους μου, και όταν λέω αγαπημένους μου εννοώ όλους τους καυστήρες, γιατί όλοι οι καυστήρες μου είναι αγαπημένοι. Το συγκεκριμένο βιντεάκι είναι περισσότερο τεχνικό θα έλεγα, είναι μια εξειδικευμένη κατάσταση και δεν αφορά ιδιαίτερα εσάς τους άσχετους πελάτες, έτσι. Η αφορμή ήταν ένα παλικάρι που με πήρε προχθές τηλέφωνο και με συγκίνησε. Με λέει «Μάστορα, είμαι 25 χρονών, έχω τελειώσει θερμοϊδραυλικός, πτυχιούχος είμαι, δουλεύω 5 χρόνια, έχω πάει σε 2-3 μαστόρια και όσα έμαθα από τα βιντεάκια σου που ανεβάζεις στο YouTube,
Δεν τα έμαθα στα 5 χρόνια που δουλεύω σε άλλους υδραυλικούς. Το βιντεάκι αυτό είναι αφιερωμένο στο παλικάρι, δεν θυμάμαι το όνομά σου, φίλε. Μου υποσχέθηκες, μου είπες ότι πάντα θα παρακολουθείς τα βιντεάκια μου. Οπότε το συγκεκριμένο βιντεάκι στο αφιερώνω. Είναι μια πονηρή βλάβη, αγόρι μου. Μελέτησέ το. Τα σημάδια είναι απλά. Πήγαμε σε έναν καυστήρα που δεν δουλεύει. Μας έχει βγάλει μπλόκο. Πατάμε τον μπλόκο, δεν παίρνει μπρος. Κουμπώνουμε πάνω την αγγλία το μπαρόμετρο. Εκεί που γράφει πι. Αυτά θα τα μάθετε σιγά σιγά εσείς τα νέα παιδιά. Και δώσ' μου, Γιάννη, το μπαρόμετρο, δείξε μου. Πάρε και το φακό, αγόρι μου. Έτσι. Αυτό είναι το μπαρόμετρο αγγλίας πετρελαίου. Σε άλλους καυστήρες δουλεύει στα 12, σε άλλους καυστήρες δουλεύει στα 10, σε άλλους στα 16. Φυσικά, ό,τι γράφει το manual το βιβλίο. Κουμπώνεις πάνω το μπαρόμετρό σου και αν η βελόνα δεν κουνιέται καθόλου, γιατί μια αγγλία πετρελαίου ακόμα και ψωριασμένη, χαλασμένη να είναι, σίγουρα θα με ανεβάσει 1 μπαρ, 2 μπαρ, 3 μπαρ ή θα τρεμοπαίζει η βελόνα. Όταν όμως είναι τελείως κολλημένη στο 0, η αιτία, αδερφέ, είναι το κόμπλερ. Έτσι, τόσο απλά τα πραγματάκια, είναι μια πονηρή βλάβη και άμα είσαι λίγο ψαγμένος και την έχεις πατήσει κανένα 2-3 φορές, θα πονηρευτείς, όπως ο Μαστρογιάννης εδώ πέρα σήμερα με έκανε πολύ υπερήφανο. Γιάννη, δεν το βλέπω σήμερα πολύ ζωή. Ο Γιάννης με έκανε πολύ... Όχι τόσο πολύ, ρε. Λίγο πιο έτσι, να, Εντάξει, το είχα, το ξέρω. Πώς. Αφού το έχω, εσύ λέω. Σοβαρά. Το ξέρω, το κόμπλε, να. Το ξέρεις το αντικείμενο, το κατέχεις. Καλά. Του βιβλίου εκεί, να, έλεγε εδώ, το Twitter, ξέρεις. Εντάξει, κόφτω, φτάνει τόσο. Αυτό το βιντεάκι είναι τεχνικά καθαρό και απευθύνεται σε εσάς τα νέα παιδιά που θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα. Δυστυχώς εμείς οι παλιοί υδραυλικοί καυστηρατζίδες, ντεμεκ, δεν σας βοηθάμε, γιατί σας βλέπουμε σαν πιθανούς ανταγωνιστές. Έτσι είναι τα πράγματα. Χαίρομαι που έστω και ένα παλικάρι τον βοήθησα μέσα από τα βίντεά μου και θα συνεχίσω, μου δίνει κουράγιο αυτό, να μοιράζομαι μαζί σας τις εμπειρίες μου και να βοηθώ όσο μπορεί, όσο μπορώ. Κόμπλερ, καυστήρα, κόμπλερ Αγγλίας πετρελαίου καυστήρα. Μια πονηρή βλάβη, πολύ πονηρή όμως, έτσι. Αυτά τα λίγα, ευχαριστώ που με παρακολουθείτε.